η Εθνική Ένωση Ελλάς. Αν θέλετε, η αυθεντική και πρώτη φασιστικού τύπου οργάνωση στην Ελλάδα. Ρατσιστική, αντισημιτική, μαχητική, με τάγματα εφόδου όπως αρμόζει σε κάθε εγκληματική οργάνωση φασιστικής υφής, τάγματα εφόδου τα οποία παίρνουν το φιλόδοξο όνομα χαλιβδόκρανη και οι οποίοι είναι αρκετοί. Η Θεσσαλονίκη και η περιοχή της η Κεντρική Μακεδονία είναι φτωχός τόπος εκείνο τον καιρό. Πρόσφυγες, αντιθέσεις, ξεσπίτωτη, ελονοσία και φυματίο συναθερίζει. Είναι πολύ εύκολο να τους πείσεις ότι τα δεινά που τους βρήκανε αυτούς τους ανθρώπους φταίνε οι Εβραίοι, φταίει η Ρωσία, φταίει δεν ξέρω και εγώ ποιος φταίει. Όλοι φταίνε εκτός από εκείνους που τους εκμεταλλεύονται. Λοιπόν, η 3Ε, η 3Ε που ξεκινάει ως εθνικιστική οργάνωση με τον δικέφαλο Στι σημαίε τη και με κεντρικό στόχο να ξαναπάρουμε την πόλη, αυτό σιγά σιγά μεταβάλλεται. Τι σιγά σιγά, πάρα πολύ γρήγορα, μεταβάλλεται σε μονάδα κρούση του ελληνικού καπιταλισμού για τα δύσκολα. Ελληνικό καπιταλισμό, να σημειώσω εδώ πέρα ότι στην περίοδο εκείνη είναι κάτι το, το εξαιρετικά περιορισμένο και ασθενέ, γιατί η μικρασιατική καταστροφή κατέστρεψε ελληνικού πληθυσμού, κατέστρεψε φτωχού, κατέσ... αλλά κατέστρεψε και καπιταλιστέ. Δηλαδή ο ελληνικό καπιταλισμό που κυρίω βρισκόταν εκτό των συνόρων, καταστρέφεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην ουρά του. Είτε στη Ρωσία είτε στη, Μικρασία, προπαντό στη Μικρασία. Λοιπόν, και η Τρία Ε προσπαθεί να εντείνει την εκμετάλλευση στον τόπο του εργατικού δυναμικού τη Μακεδονία για να. Και προφανώ να, να προφυλάξει αυτέ τι άγριε τακτικέ εκμετάλλευση με τον οποίο η ε, οι επιχειρηματίε εκείνου του καιρού προσπαθούν να πετύχουν από την αρχή μια συσσόρευση κεφαλαίου. Δεν είναι ζωγράφοι, δεν είναι ζαρίφιδε, δεν είναι οι υπάμπλου τη Κωνσταντινούπολη Έλληνε. Είναι καινούργιοι καπιταλιστέ οι οποίοι πρέπει να στύψουν τον εργάτη για να φτιάξουν το, το κεφάλαιό του και την άνοδό του. Λοιπόν, η 3Ε είναι το βασικό του εργαλείο. Η 3Ε ε, με του καλλιτέχνε, εντάξει, γίνεται διεθνώ διάσημη επειδή το 1931 αποφασίζει να πυρπολίσει εβραϊκούς συνοικισμούς της πόλης, είναι τα γεγονότα του Κάμπελ. Αλλά ε, τα γεγονότα του Κάμπελ μας αποκρύπτουν την σταθερή δραστηριότητα της Τρία ε που είναι να χτυπάει εργάτε. Ε, η Τρία ε ακόμη και στην εποχή της έσχατης παρακμής της, ε, στα γεγονότα του Μάη του 1936 ένοπλη της 3Ε φαίνεται ότι πυροβολούν, είναι ανάμεσα σε εκείνους που από τα ταράτσες, μπαλκόνια κλπ πυροβολούν τους διαδηλωτές στις μεγάλες εργατικές εκδηλώσεις του Μαΐου του 1936 στην πόλη της Θεσσαλονίκη. Γνωστέ από τον Επιτάφιο και όλα αυτά τα... Ε, η 3Ε το 1934 ε, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να βάλει τάξη στο. <χαι> για να το κάνω ένα μικρό ολοπαίγνωμα, στην πάλη των τάξεων στην Ελλάδα. Με μεγάλε τελετέ και πολύ επίσημο τρόπο, οι χαλιβδόκρανοι εκστρατεύουν με έξοδα του κράτου, του Δήμου Αθηναίων επικεφαλής, εκστρατεύουν στην Αθήνα. Για να βάλουν τάξη στι εργατικέ συνοικίε της Νέα Ιωνία και, και εκεί όπου οι εργάτε απεργούν ή διαμαρτύρονται. Ε, και εκεί, αν θέλετε, είναι το τέλο τη. Δηλαδή η 3Ε χάνει την αξιοπιστία τη και αρχίζει και παρακμάζει και τα στελέχη της μεταγράφονται σε πιο μεγάλα κόμματα, όταν δεν καταφέρνει να τρομάξει του εργάτε τη Αθήνα. Του υφαντουργού κυρίω, ειδικά στη Νέα Ιωνία. Δεν καταφέρνει να. με, 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 με συγκρούσει, τα επιθέσει και ούτω καθεξή. Δεν καταφέρνει να, να, τρομάξει, να βάλει τάξη. Η χαλιβδόκρα είναι η και σιγά σιγά διαλύονται, κάνουν μια εμφάνιση όταν απειλείται το καθεστώς πάλι τον Μάιο του 1936, αλλά μετά ο Μεταξάς με μεγάλη άνεση δεν βρίσκει τίποτα μπροστά του, εξάλλου οι περισσότεροι περνούν στο καθεστώς 4 Αυγούστου από τα στελέχη κλπ. και δηλώνει τη λήξη της 3Ε, δεν χρειάζεται πια τις υπηρεσίες, εξάλλου ο Μεταξάς σχεδιάζει να φτιάξει δική του φασιστική οργάνωση, την ΕΟΝ, αλλά δεν θέλει ανταγωνιστές και τη διαλύει ο μεταξά και επανεμφανίζεται η 3Ε, επανεμφανίζεται στην, στον καιρό τη κατοχή. Επανειδρύεται και από τα σπλάχνα τη βγαίνουν διάστημα στελέχη όπω ο συνταγματάρχη Πούλο κλπ, κλπ. Το τάγμα Λεωνίδα στο Μεσέ και ούτω καθεξής.